Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Για τους Ταύρους, εδώ μπαίνει ο Άρης το Λέοντα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παίρνει θέση μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που αφορά πάρα πολύ την οικογένεια. Έχει να κάνει με το σπίτι ως ακίνητο. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους που αποτελούν το οικογενειακό περιβάλλον. Και αυτό σημαίνει ότι από τώρα μέχρι τις 18 Αυγούστου. Παιδιά, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Είναι ευκαιρία να πω ένα. Θες να... Λίγο νεράκι θα πιούμε. Θέλω να σου πω ένα μονόλογο πάρα πολύ καλό που έχει αυτέ τι περιπτώσει. Ναι, το Ιτιοκλή είναι κλασικό. Αν ήταν το ίδιο για όλου και σοφό και ωραίο. Να διαβάσω εγώ λίγο από το Instagram. Γιατί δεν με αφήνετε ποτέ να πω αυτό το μονόλογο? Τι είναι? Θα το πει κάποια στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό μονόλογο του παγκοσμίου ρεπερτορίου, α πούμε. Αρχαίο ελληνικό δράμα. Συνεχίζω. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Έλεγε για τους Ταύρους ότι ο Άρης παίρνει αυτή τη θέση εκεί πέρα μέσα στο οροσκόπιό σας που έχει να κάνει με το σπίτι. Αυτό για κάποιους σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ασχοληθούν περισσότερο με το χώρο του σπιτιού. Κάποιοι μπορεί να δείτε τι αλλαγές μπορεί να κάνετε, που μπορεί να έχουν να κάνουν μια ανακαίνιση με κάποιες επιδιορθώσεις, με κάποιες επισκευές ή με αλλαγές σε ό,τι αφορά γενικά τα του σπιτιού. Άλλοι μπορεί να ασχοληθείτε με να αξιοποιήσετε ένα χώρο, να ενοικιάσετε, να κάνετε μια μετακόμιση. Κάποιοι άλλοι μπορεί αυτή την αλλαγή χώρου να τη βιώσετε σε ένα επίπεδο επαγγελματικό, δηλαδή να μην μετακομίζετε στο σπίτι, να μετακομίζει όμως η δουλειά. Όλα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία όταν ολοκληρωθούν, αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν και να φύγει η αγωνία και να φύγει τέλος πάντων και η πρώτη περίοδος της προσαρμογής, πάντα δυσκολεύουν, ειδικά ένα ζώδιο όπως είναι το δικό σας, που γενικά δεν του αρέσουν οι αλλαγές. Τα βρίσκει λίγο σκούρα με τις αλλαγές. Βέβαια, η γεννημένη τον Απρίλιο, επειδή έχετε και τον ουρανό, η αλήθεια είναι ότι κάπως έχετε αρχίσει να μπαίνετε στο νόημα των αλλαγών. Ειδικά η γεννημένη τις πρώτες ημέρες του ζωδίου, που έχετε ήδη από την προηγούμενη χρονιά ακόμα νιώσει έτσι την επιρροή του ουρανού, νομίζω ότι δεν είστε τόσο αδιάλακτοι όσο μπορεί να είναι η Ταύρη του Δευτέρου Τρίτου Δεκαημέρου. Έτσι λοιπόν, από εδώ και κάτω, έχει περαιτέρω αλλαγές το πράγμα και αυτό μέχρι τις 18 Αυγούστου.